Ξεκινάμε έτσι το βίντεο για να σας κρατήσουμε μες στο βίντεο. Για κανένα άλλο λόγο δεν σας το δείχνω από τώρα. Αυτό. Πήρα γουρνοπούλα από την Καλαμάτα και την έφερα να κάτσουμε να φτιάξουμε σάντουιτς. Διάφορα σάντουιτς. Φάμε γουρνοπούλα. Πολλά σάντουιτς. Γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα. Η γουρνοπούλα είναι για τους φλόρους. Εδώ έχουμε γουρνοπούλα. Πρώτο πράγμα είναι να πάρουμε τη γουρνοπούλα και να τη βάλουμε να ζεσταθεί στο φούρνο γιατί είναι παγωμένη. Να το μωρό. Πέτσα είναι ακόμα τραγανή. Όχι ρε. Άκου. Κράτς. Θέλουμε πετσόνι εδώ. Βάλε. Βάλε. Πω, κοίτα το λιπάκι πως έχει κάτσει. Θα το βάλουμε φούρνο να ζεσταθεί για να φτιάξουμε τα σαντουίτς. Την πρώτη συνταγή με γουρνοπούλα θα την κάνουμε με το ψωμί που έφερε ο Χρήστος εδώ πέρα από τον μπακάλικο που δουλεύει. Που ενημερωτικά είναι το μπακάλικο, το καλύτερο μπακάλικο της Αθήνας. Που ενημερωτικά είναι το καλύτερο. Που ενημερωτικά είναι το καλύτερο μπακάλικο της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, όλοι το λένε ντελικατέσεν. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το μπακάλικο. Όποιος δεν ξέρει, είναι η συμπέθερη στα Εξάρχεια. Εκεί δουλεύει το γκικατσόνι μας. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε εδώ. Όχι, είχα κόψει το χοιρινό γαμώτο πριν με αυτό. Α, έτσι το κόβεις εσύ. Θέλω να το κάνω λίγο όσο πιο ίσιο μπορώ για να βγουν ωραία τα. Ωραία. Τα σωστός. Να προτείνω κάτι. Ναι. Το κόβω και έτσι. Όχι έτσι. Έτσι. Ήθελα να το κάνω μακρόστενο. Γιατί έτσι θα είναι ακανόνιστα. Δεν θα είναι, το ένα θα είναι πιο μικρό από το άλλο. Καλά. Ωραία, κοίτα, κάνουμε ένα και το μοιραζόμαστε, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα σε αυτό θα βάλουμε τη γουρνοπούλα. Έφερε ο Χρήστος από τον μπακάλικο αλαντικό. Πορκέτα. Την καλύτερη πορκέτα. Που τη φτιάχνει ο. Το Ρωμιό. Το Ρωμιό. Στη Λάρισα. Άμα σας αρέσει το χοιρινό και η πορκέτα οτιδήποτε, ψάξτε. Ρωμιό, πορκέτα. Θα με θυμηθείτε. Θα βάλουμε. Θα πεθάνουμε σήμερα. Γκούντα και τσένταρ που μας έχουν μείνει από άλλο βίντεο. Μαγιονέζα δεν πάει εδώ. Πάει μαγιονέζα, ναι. Και λίγη μουστάρδα δεν πάει όμως. Ή να το κάνουμε μόνο μουστάρδα. Μόνο μουστάρδα θα μόνο το κάνουμε. Μόνο μουστάρδα, ε. Ωραία. Περιμένουμε να ζεσταθεί η γουρνοπούλα και ερχόμαστε. Α, μπορούμε να κάνουμε να ψήσουμε την πορκέτα. Α, ναι, επίτηδες την έκοψα χοντρή φετούλα για να την κάνουμε λίγο στο σχαροτήγανο. Θα βάλω ελαιόλαδο για να κάνω την πορκέτα. Πολλοί θα μου πείτε ότι το ελαιόλαδο θα καεί, ρε φίλε, καίγεται γρήγορα. Δεν με ενδιαφέρει. Έχει γεύση. Θα βάλει λίγο έτσι. Λίγο, όχι πολύ. Θέλει λίγο άλυμα πρώτα. Να ξέρεις πριν βάλεις κάτι στο τηγάνι. Ναι. Για να μην σκολλήσεις έτσι να πάει το λάδι ναι, παντού. Ναι. Ο ήχος της ευτυχίας. Εξωτερικά είναι η πανσέτα και εσωτερικά είναι το. Άμα το δεις, αυτό εδώ πέρα στη μέση είναι η μπριζόλα το καρέ. Ναι. Είναι μια πανσέτο μπριζόλα χωρίς κόκαλο τυλιγμένη. Αυτό είναι το καρέ και γύρω-γύρω πανσέτα. Γιώργο. Δεν καταλαβαίνετε πώς μυρίζει τώρα. Όχι. Αυτό είναι να το πάρεις τώρα και να το σπάσεις και δύο αυγά και να τρως κάθε μέρα για πρωινό. Για καλά, πόσο καιρό δεν ξέρω. Όχι για κάθε μέρα. Ψήσου, μωρό μου, ψήσου. Ψήσου, αγάπη μου. Κοίτα. Φαίνεται. Κοίτα. Τυριά, βάλε εσύ τρεις φέτες τσέταρ από εδώ. Εγώ θα βάλω δύο φέτες Γκούντα Ένταμ. Τι ήταν αυτό, δεν θυμάμαι από εδώ. Ξέρεις τι, βάλε κι άλλη μια τσέταρ από εδώ. Οπ. Τι έκανες τώρα. Α, κόλπα. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά. Θα σε είχα πωλήσει στη δουλειά, να ξέρεις. Το ίδιο πράγμα κάνω, απλά διαφορετικά. Το κόψε για κανένα λόγο απολύτως. Απλά μ' άρεσε. Πάμε πάνω εδώ. Εδώ, βάλε και εδώ. Πάρ' το αυτό να βλέπει ο κόσμος τι τρώμε. Λιώνει, ρε, σου λέω. Ο τύπος κάνει γουρνοπούλα από άλλο πλανήτη. Φάε, εδώ να δεις. Έλα! Όχι, ρε, φίλε. Η γουρνοπούλα στην Καλαμάτα. Έτσι λέγεται το μαγαζί. Αλλού, βάλε και εδώ γουρνοπούλα. Βάλε. Το δέρμα μέσα. Πώς έγινε έτσι. Σταμάτα να τρως. Καπάκι. Εδώ πέρα έχουμε το λιπάκι που έχει μείνει τώρα από την πορκέτα πριν. Θέλουμε το μάτι στο χαμηλό. Στο χαμηλό, ε. Στο χαμηλό για να το πάρεις, για να μην σου καεί το ψωμί, να προλάβουν να λιώσουν όλα μέσα. Λοιπόν, βάλ το εδώ. Εντάξει. Να ψηθεί και παιδιά να μένουμε τώρα. Θα μας πάρει κανένα δεκάλεπτο τέταρτο να το ψήσουμε γιατί είναι πολύ χαμηλό. Αλλά θα αξίζει. Έτσι είναι το μωρό εδώ πέρα από κοντά. Που ξεκινάνε και λιώνουν όλα σιγά σιγά και ψήνονται. Από κάτω παίρνει χρώμα για να δούμε. Έχουμε ακόμα δρόμο. Έτοιμο. Ενημερωτικά αυτό είναι από την Άβα, έτσι, το σχαροτήγανο. Αγαπάμε την Άβα. Έχουν λιώσει όλα. Να κάνουμε και αυτό που κάνουν στα βίντεο χωρίς κανένα λόγο. Αφού το ψήσες ρε μαλάκα, χρούτσου χρούτσου θα κάνει. Μας το κάνεις και έτσι, λες και κάνεις καμιά επιστήμη, λες και ανακάλυψε την Αμερική. Κάνει και το κράτς. Το έκανε. Είναι... Την καστή προβατίνα. Τι. Ο πεινασμένος καρβέλιο ονειρεύεται. Να βάλουμε μουστάρδα, λες, θα το χαλάσουμε. Ξέρεις τι. Να βουτήξουμε. Μια δαγκονιά. Μια δαγκονιά έτσι. Ο παιδιά έτσι είναι μέσα. Έχει πετσούλες εδώ πέρα, λιωμένα τυριά. Ω μαλάκα. Τι έπος είναι αυτό, ρε. Αυτό το πουλάς εύκολα, μαλάκα. 13 ευρώ. Πόσα πλήρωνες γι' αυτό.
Για όλο. Ναι. Έδινα και 15. Μα αλλά δεν υπάρχει. Για να έρθω τόσο εύκολα. Εντάξει, γολιζερίνη στο Θεό. Ναι. Αλλά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ωμα, ράκα. Όχι, δεν χρειάζεται μουστάρδα. Είναι στα top 5 πιο νόσιμα πράγματα που έχω φτιάξει στη ζωή μου. Το προζυμίο, το ψωμί όμως. Τα πάντα κάνουν δουλίτσα εδώ μέσα. Δεν ξέρω ποιο συστατικό μου αρέσει πιο πολύ από το άλλο. Δεν θέλει τίποτα άλλο μέσα. Τίποτα. Το σύνολο είναι το θέμα. Δεν είναι ότι να ξεχωρίσει κάτι. Ναι. Το σύνολο είναι ένα πράγμα θεϊκό. Γιατί είναι η προβατίνα που είναι εντάξει. Μαλάκα. Τι έχει πάθει με την προβατίνα. Ξέρω. Γιατί είναι η χουρνοπούλα που είναι έτσι σιγοψημένη 15.000 μέρες πώς την έψινε. Είναι και η πορκέτα που είναι σαν αλαντικό ψητή φούρνο αλλού. Και είναι τα τσένταρ. Είναι τα... Δε. Είναι το ψω... Τι ψωμάρα είναι αυτό που τι παίρνετε. Από ένα φούρνο στο βασιλικό τη Εύβοια. Έρχεται από την Εύβοια το ψωμί. Κάθε μέρα. Αλήθεια. Ναι. Μπράβο φούρνε στο βασιλικό τη Εύβοια. Προζύμι όλα, σε ξυλόφουρνο όλα. Δεν ξέρω αν θέλω να φτιάξουμε διαφορετικά. Θέλω να τρώω μόνο αυτό όλη μέρα. Έπως. Πριν ξεκινήσουμε, πήγαμε και αγοράσαμε πράγματα για αυτό το βίντεο και πήρε και αυτά τα δύο ψωμιά εδώ. Άμα κάνουμε αυτά τα ψωμιά τώρα, είναι τεράστια προσβολή για το άλλο το ψωμί. Το λιγότερο. Δεν. Respect στο φούρνο. Δεν. Μήπως να κάνουμε και τα υπόλοιπα μετά το ψωμί. Δεν ξέρω, να το σκέφτομαι. Να κάνουμε μόνο μετά το ψωμί. Κοίταξε. Ή να το σταματήσουμε εδώ το βίντεο και απλά να πάνω. Μία ο καθένα στα γρήγορα. Έχω φρικάρει. Μία μισή για να κρατήσω καγαμπατζά. Πήραμε απόφαση για το επόμενο. Πίτα σουβλακίου, ομελέτα. Γουρνοπούλα και ανεβατό. Πες για το ανεβατό το τυρί τι είναι. Ανεβατό γρεβενών. Είναι το πρώτο pop κρεμμόδες τυρί στην Ελλάδα. Pop σημαίνει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Υπάρχει το πουγουέ, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, αλλά κλάιν. Τηγανάκι πάνω. Και αυτό τη Νάβα, έτσι δεν παίζουμε. Αυτό εντάξει είναι τυράρα. Αν δεν έχετε πάρει τέτοιο τυρί ποτέ να φάτε, πάρτε. Ανεβατό γρεβενών, εχθέ. Το ομελετώνι. Κάτι παθαίνω που κάνει αυτό, κάτι παθαίνω. Γιατί? Πυρούνι μέσα στο τηγάνι. Προσέχω εγώ, ρε. Πίστεψε με, στις κουζίνες ποτέ οι ιδιοκτήτες δεν μας παίρνουν καινούργια τηγάνια. Οπότε έχω μάθει να τα προσέχω, ξέρω. Τους λέγαμε, θέλουμε τηγάνια. Έχουνε, ούτε χερούλι δεν έχει μείνει πάνω. Όσοι είστε μάγειρες, με καταλαβαίνετε. Δεν κολλάει τίποτα, λέμε. Λοιπόν, πιπεράκι να βάλουμε τώρα ή μετά. Λίγο, έτσι, ένα τσακ. Αλάτι δεν θα βάλω, θα βάλουμε μετά. Νομίζω θα είναι περιττό το αλάτι, επειδή έχουμε ένα δυνατό κρεμμόδες τυρί. Είναι και η γουρνοπούλα που έχει. Σπιτούλες. Και τι θα κάνουμε στις σπιτούλες? Θα τις λαδώσουμε. Με τα μούτρα εδώ. Λοιπόν, και αυτή είναι πολύ καλή πίτα. Τις είχα πάρει και την άλλη φορά από το Meet the Butcher τις είχα πάρει. Oh. Είναι πίτες Αναστασίου. Έχει Why πάρα not? Πολύ ωραία πίτα. Δηλαδή, τις έβαλα κατάψυξη για επόμενο βίντεο. Α, oh, είναι. Τώρα είναι πολύ καλή πιτούλα. Λοιπόν, σε βάζω λίγο λαδάκι. Άλλη ψέτο με την άλλη να. Μία πίτα με την άλλη. Έχεις δίκιο. Ωραία. Φλούτσο, φλούτσο. Α, μία-μία τις πάμε. Ναι, μαλάκα, πώς θα χωρέσουν δύο. Εντάξει, ρε Γιώργο. Θα βάλουμε μία πίτα, άντε και μία δεύτερη και θα συνθέσουμε μετά τον οργασμό. Πήγαμε και Big Nick και πήραμε και πατάτες τηγανιτές για να έχουμε να βάλουμε. Μαλάκα, εν τω μεταξύ σήμερα έχουμε πει Big Nick. Συμπέθερος. Συμπέθερος. Οι πίτες. Ρωμιό. Το ψωμί. Βασιλικά, στο βασιλικό. Πάρε και ηγουμένησες μαγιονέζα. Άντε να τους πεις μετά ότι δεν είναι χορηγούμενο. Αλλά για ποιον από όλους. 15 χορηγίες ένα, ναι ρε. Αφού όλα είναι ωραία, ρε μαλάκα. Όλα είναι ωραία. Εντάξει, οι πατάτες μας κρυώσαν, δεν ζεστάνε λίγο εδώ, μας πειράζει. Βλέπω, ναι, ψενοχωριόμαστε. Ναι, θα δυσκολευτούμε. Τώρα ψήθηκε και από εδώ, κλείνω μάτι. Κάνει κρούτσου κρούτσου, ρε. Καλά, δεν κάνει και το χθεσινό το χρούτσου χρούτσου, αλλά εντάξει, έχει μείνει και η γουρνοπούλα. Ναι, αλλά φαντάσου ότι κάνει χρούτσου χρούτσου. Και είναι από χτε. Θέλω να το ψιλοκόψω. Ναι. Ωραία. Να δω τα skills. Θες ψιλόκομα. Ναι ρε παιδί, μα το βάλουμε μέσα του... Oh. Με τι μαχαίρι είναι αυτό? Είναι το... Αυτό το παίρνει μια εταιρεία, Dal Strong, που κάνει Κινέζι... είναι Κινέζικη εταιρεία, αλλά φτιάχνει έτσι σαν δαμασκινά μαχαίρι. Αυτό το είχα πάρει σκέψη και εγώ το στάρικα. Και είναι Κινέζικο. Αχα. Ναι ρε φίλε, ναι. Έτσι είναι ο σωστός τρόπος να απλώνεις αν δεν έχεις μαχαίρι επάλυψης. Να πω που το έβαλα ανάποδα το κουτάλι. Ναι, με τον ποπό του κουταλιού. Ανεβατό μπόλικο. Επειδή είναι έντονη η γουρνοπούλα, μην μας πάρει και τη γεύση. Μπόλικο. Δε, πού να σας... πώς μυρίζει αυτό το... Μυρίζει γάματα το ανεβατό, μάλλον είναι πάρα πολύ ωραίο. Ομελέτα μέσα. Γουρνοπούλα. Ντομάτα. Τε βάζω παντού λίγο. Έτσι, ίσα για το... Αλλά μύρισε ρίγανη καλαματιανή. Οπα! Σου δίνει πάντα όταν παίρνει γουρνοπούλα. Οπότε νομίζω λίγο. Ναι. Αλλά τη ρίγανη εδώ πέρα στην ντομάτα. Όσοι είστε μερακλείδες,
Με καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Ω, και πάμε το άλλο το πιτόνι από πάνω. Κάνει και αυτό το κόλπο ναι, που το κόβουν στη μέση και κάνουν και έτσι. Όχι, έστηκα. Άντε, άμα φανεί, θα ζουμάρω. Αν φανεί, φάνηκε. Νάτ. Το μωρό. Πόσο ευτυχισμένο μπορώ να γίνω. Πάμε. Πάμε. Μαλάκα. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα. Θέλω αυτό το υλικά στο ψωμί το άλλο. Όπω δεν υπάρχει αυτό. Δεν θα του βάλω 10, γιατί 10 πήρε το προηγούμενο. Είναι εύκολο όμως ένα 9 στα 10. Είναι πεντανόστιμο, μαλάκα. Το ανεβατό είναι ένα έπος. Πώς χαίρομαι όταν έχω πράγματα να γλύψω τα δάχτυλα. Ποπό. Αλλού. Μπράβο. 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 Τι έριξε κάτω ρε μαγάμι μένε. Μετά από πολλή συζήτηση που κάναμε, θα κλείσουμε με αυτό και θα τα βάλουμε μέσα όλα. Όλα. Και γιατί όχι. Πορκέτα, γουρνοπούλα, ναι. Ανεβατό, ντοματούλα. Όλα ρε. Εδώ. Έτσι κόψουμε. Είναι το σωστό. Θα μας βγει λίγο λιπαρό ρε παιδί μου, αλλά... Το λάδι θα το χαλάσει όλο αυτό δηλαδή. Και ένα τρίψιμο εδώ, να για γίνει μια... πάντα χοντρή. Και, όχι, δεν χωράει φρατζόλα εδώ ρε. Πού να χωρέσει. Πάμε, μισή-μισή. Έχουμε και παγωτίνια. Το λευκό. Μας τα έφερε ο Κίλια Μίλ. Να αλλάξει γουρουνίλα. Ναι, αυτό μας μάρανε. Φέρτε η πορκέτα. Ή να μην βάλουμε πορκέτα. Πότε βάλω κατάψυξη αυτό άραγε. Να το κάνουμε μόνο γουρνοπούλα. Θα το κάνω σε άλλο βίντεο. Θα σου φέρω άλλο, Γιώργο μου. Εντάξει. Με έπεισες. Πάμε και η πορκέτα μέσα. Ρωμιώικη. Γιατί όχι. Ο ήχος έξω έρωτα. Η πορκέτα. Και μέσα, επειδή είμαστε και τσαχμινογαλιάριδες, θα ζεστάνουμε ξανά τις πατάτες. Και γιατί όχι. Ισχύει, 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 ισχύει. Και με το λιπάκι από την πορκέτα και όλα θα γίνουν του μπανέιρο. Θα είναι πατάτες με γεύση πορκέτα. Ανεβατό. Oh. Ποια εταιρεία είναι αυτή το ανεβατό, εμάς που τη λένε. Είναι από πάνω από τα Βερδικούσια. Ναι. Ο Ιγκλέζος. Κύριε Ιγκλέζο, δεν ξέρω αν θα δείτε ποτέ αυτό το βίντεο. Μ' αφήνετε να έρθω να δω, μου δείξετε πώς το φτιάχνετε. Βίντεο θέλω να κάνω, κύριε Ιγκλέζε. Άμα ξέρει κάποιος τον κύριο Ιγκλέζο, σου το πει, σας παρακαλώ. Δεν θέλω λεφτά. Εγώ δεν θέλω να, εγώ σου λέω να έρθω. Πάμε τώρα πατάτα πάνω. Και γιατί όχι. Το παράκαναμε λίγο ή όχι. Αν πες εδώ, βάζουν μισό κιλό στο πιτόκιο στη Θεσσαλονίκη. Η πορκέτα. Κύριε Ρωμιέ, και σε εσάς θέλουμε να έρθουμε. Αν βάλουν ντοματούλα ή όχι ακόμα. Βάλε ντομάτα, δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε και γουρνοπούλα. Πρόσχε. Oh. Θα βάλουμε και το πετσόνι μέσα. Oh. Εγώ λέω να το σοβάλω το έτσι εδώ. Χωριάτικο στυλ. Βάλε και την πέτσα στη μέση. Ανάποδα τα βάλα. Δεν πειράζει, το κάτω θα είναι πάνω. Πίεσε το λίγο. Εδώ. Αυτό δεν είναι σάντουιτς. Και πρέπει να το γυρίσω τώρα χωρίς να μου βγουν όλα, περίμενε. Εδώ. Λοιπόν, αυτό εγώ θα ανοίγα μαγαζί και το πουλάγα 25 ευρώ. Ολόκληρο. Ναι, 25 ευρώ και πάρτο, όχι μισό. Άμα το θες ολόκληρο, πάρτο. 25 ευρώ αυτό, σαν να λέμε με έναν φίλο, θα σου βγαίνει το 10,5 ευρώ στον καθένα. Κάτσε από εδώ, είναι ωραία πλευρά. Λοιπόν. Πόσο να ζυγίζει αυτό, ρε Γιώργο. Ξέρω. Είμαστε εδώ. 25 ευρώ το πληρώνατε, το παίρνετε σπίτι και τώρα 4 άτομα. Μέσα είμαστε εδώ. Πορκέτες, γουρνοπούλες, πέτσες από εδώ. Δεν και πραγματικά πιστεύω πρέπει να ανοίξω μαγαζί για να το πουλάω. Δεν χρειάζομαι. Έχω εμπειρία σε αυτό. Τόσα χρόνια κόβω. Κακά. Είναι έτσι μέσα. Βέβαια αυτό θα τρέχει από παντού απλά, δε. Κοίτα, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικά τα υλικά, η αλήθεια είναι. Πω, πω. Λοιπόν, ξέρεις τι. Πάμε. Μια ζωή την έχουμε. Βρήκα δέρμα. Λοιπόν, άντε, γεια. Έχει πολλά υλικά μέσα, εγώ επιμένω. Αν τα ίδια υλικά τα βάζαμε στο προζημένιο, θα ήταν 11 στα 10. Ωραία. Με ενοχλεί γιατί βάλαμε πολλές γεύσεις. Θα ήθελα δύο υλικά λιγότερο. Δεν ξέρω ποια θα ήταν, αλλά δύο υλικά λιγότερο και άλλο ψωμί. Δεν. Ναι, το ψωμί είναι. Όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία, θέλουμε και λίγο πιο ποιοτικά πράγματα. Π.χ. πατατάκια, γι' αυτό τρώω μόνο τον τζάμπο από τον όχονο. Είδες, έβαλα και άλλη εταιρεία μέσα. Θέλω δύο υλικά λιγότερα. Για να μπορεί να δαγκωθεί. Τόσο ωραία υλικά που έχω στο μαγαζί. Μην θα ξεκινήσω να κάνω κι εγώ σάντουιτς. Βιντεάκια. Ναι. Κάντο. Παίζει. Ωραία. Ξεκίνησε να γίνει ο σαντουιτσάς του TikTok. Άκου. Ναι, αυτό. Ο Τζουτζούκος εκεί στη Καλαμάτα, στο μαγαζί τη Γουρνοπούλα, μου έλεγε την πέτσα, τη λέμε μπισκότο. Και του έλεγα να φανταστώ για το δάγκωμα, έτσι. Και μου λέει ναι, και κάκου. Είναι χθεσινή γουρνοπούλα, έτσι. Χθεσινή. Χθες το μεσημέρι την έφαγα και τώρα είναι, θα σου πω.
και είναι 7:46 το απόγευμα. Εγώ την πήρα χτες στις 2 το μεσημέρι. Και άκου. Όχι, okay, ρε. Ο τύπος δεν. Και αυτό τη λέει μπισκότο. Οκ. Okay. Κάτι ξέρει ο Μαστοράς. Ω, παιδιά, αυτά. Άντε να φάω μια δαγωνιά ακόμα. Άντε και μια δεύτερη. Ναι. Ξέρω, πρέπει να θα πεθάνω. Αυτό ήταν το βίντεο. Ναι, ναι. Τελείωσε το βίντεο, τελειώσαμε και εμείς, δεν αντέχουμε άλλο. Ναι, μπάλευεται. Εγώ δεν αντέχω να φάω άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Σου κάθεται και λίγο βαριά η γουρνοπούλα, ρε παιδί μου, πόσο να φας. Ναι, μόνο η γουρνοπούλα. Νομίζω ένα παγωτή να μα φάμε, θα μπορώ να συνεχίσω. Λοιπόν, παιδάκια, ναι. Φιλάκια. Γεια σας. Γεια σας.